Μοιάζει με έναν τύπο που γυρνάει από κανάλι σε κανάλι και δείχνει τα μπράτσα του. Πώς τον λένε? Δεν τον ξέρω τον κύριο. Σιγά που δεν κατάλαβες, τον λέω. Ακούς Σταν. Ήταν αποτυχημένο χιούμορ. Α! Αποτυχημένο χιούμορ, μάλλον. Α! Μην το πάρουμε τις μετρητές. Άστοχο. Πόσο χρόνο είσαι? 24. Και τι μουσική ακούς? Ξένη ακούω. Alternative House. Τέτοια πράγματα. Αούα. Πώς? Τέτοια πράγματα. Τέτοια πράγματα. Τέτοια πράγματα. Σταύρο! Γεια σας. Μην κλέβεις. Δεν κλέβω. Λέγε, λέγε. Είναι τυχαίο. Και αγάπησες και ένα παστέλι. Είναι τυχαίο ότι διάλεξες Δημοσθένη, Σταύρο, που είναι από την ομάδα μου και δύο. Όχι, αλλά αν μπορούσα και ήξερα ότι η πρώτη μηντιά θα τους έσπαγα για να είναι ένας και ένας σε κάθε πάγκο στα επόμενα δύο τέταρτα. Έχεις υπολογίσει την επόμενη και δεν ήθελες κάποιος να σου κλέψει? Ήθελα να είναι ένας από τους δύο πάνω. Αλλά ήθελα να τους έχω σίγουρα στην ομάδα μου, άρα τους πήρα πρώτους. Α, οκ. Okay. Το μανταρίνι πιστεύεις ότι ήταν τόσο όσο έπρεπε? Ναι. Αλήθεια? Ήταν λίγο. Απάντα και θα σου πω εγώ μετά. Εγώ πιστεύω ότι ήταν εκεί που έπρεπε, ναι. Εγώ νομίζω ότι ήθελε λίγο παραπάνω. Παραπάνω. Ας δείξουμε, Σταύρο, έλα, γιατί θα σε πάρει ο ύπνος. Γιατί γελάς? Τίποτα. Α, τι λερώνεις, Σταύρο? Όχι, θα καθαρίσω. Τα πάντα. Δεν θα λερώνεις, θα καθαρίσεις. Δεν θα λερώνεις. Δεν θα λερώνω, άρα δεν χρειάζεται να καθαρίσω. Σωστά. Μια χαρά, προχωράνε τα παπάκια. Και από εκείνο ο Σταύρος που κοροϊδεύει τον κόσμο. Ωραία. Ευχαριστώ, σεφ. Ο Πανιώνιος πώς πάει? Ο Πανιώνιος πάει μια χαρά, εσένα σε νοιάζει? Πανιωνάρα, μια ζωή. Εσύ? Ναι, σε. Από ποια ζωή? Την προηγούμενη? Δεν έχω, μία έχω νομίζω. Δεν σε έχω δει ποτέ. Πού? Στο κήπεδο. Και φαίνομαι. Σε ποια θύρα πας? Ποια είναι η καλή? Όπου το ψεύτη. Εμάς βρήκες τώρα στα γεράματα. Πάνθυρες μόνο. Μάλιστα. Ποιο ομάδα είσαι? Ολυμπιακός. Είσαι εδώ με αυτό στο επόμενο τεστ δημιουργικότητας. Άψογα. Σιδρώνεις έτσι. Εγώ. Και να μην σου δείξει κανεί. Αφού έχω να χάσω. Έχω την αίσθηση ότι σφίγγεσαι να υδρώνεις για να έρχεται η Νικολέτα να χάσει. Σταμάτα να σφίγγεσαι γιατί δεν θα ξανάρθει. Εντελώς ανέλπιστα και χωρίς να το έχουμε υπολογίσει, ο Σταύρος έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο πουρέ κουνουπίδι. Ο πουρές πατάτας που έκανε ο Σταύρος δεν έχει τοποθετεί πουθενά γιατί ήταν σκουπίδι. Να το πούμε αυτό, δεν τον βάλαμε σε πιάτο. Αλλά είναι εκεί να δοκιμάσετε πώς δεν πρέπει να είναι ένας πουρές πατάτα. Γιατί αυτό είναι ένα μάθημα. Πώς δεν πρέπει να είναι κάτι. Πάμε για κανένα ψαράκι σεφ. Πάμε για κανένα ψαράκι σεφ. Όχι. Σαν πρόσκληση ακούστηκε. Είναι πάμε για κανένα ψαράκι σεφ. Είστε κάτι εδώ να μαγειρέψεις. Σταύρο, χουρμάδες βλέπω. Έχω πάρει και χουρμά σεφ. Πάμε για κάτι ωραίο να μας βγει και θα είναι υπέροχο. Δεν είσαι δυσκυλίος. Έχεις βάλει τώρα εδώ 1,5 κιλό πράγμα, ε. Είναι για τρεις ανθρώπους που είναι στο ύψος σας να. Στο ύψος σας να φάνε. Κολάκα. 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 Συμφωνάζεις. Σεφ, είπα, μιλάει ο σεφ, εσύ δουλεύεις, αυτό είπα. Λογικό δεν είναι. Δύο μέτρα άντρας, κάνεις τέτοια. Κάνεις καρδούλες. Γιατί, τι είναι αυτό. Να τον εδώ. Κρύβομαι, σεφ. Με τέτοια μούτρα καλά κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, να είσαι καλά. Σε καλάκι. Τι σε καλά, γι' αυτό δεν είναι σίγουρο. Σίγουρο ήταν αυτό. Όχι, ήταν κάτσε. Τι ήτανε? Τίποτα, αλλά ήταν μέτριο. Αρχηγός ήταν ο Σταύρος, ο οποίος εχθές κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, φορτισμένος από το κλίμα, είπε ότι δεν συμφωνεί με 25 από τους καλύτερους σεφ στην Ελλάδα. Με κάτι σκούφους, κάτι αστέρια Μισελέν κτλ. Να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. 600 χρόνια στην πλάτη μαγειρική όλοι μαζί. Ο Σταύρος ήρθε να μας πει, εγώ δεν συμφωνώ. Τι πιστεύετε ότι θα κάνουμε σήμερα εδώ? Να ξεκινήσουμε με το Σταύρο. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Και να συνεχίσουμε. Ούτε να σκεφτώ δεν με αφήνει. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν αντέχεται. Δεν είναι κρύο. Επεισόδιο. Δεν αντέχεται. Σταύρο! Δεν αντέχεται. Να σε ρωτήσω, Βασίλη, αυτό που κάνεις όπως το βλέπεις. Δυνατός. Το ήξερα. Είναι λίγο. Είναι δικό σου. Είναι δικό σου. Ωραία, χαίρομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το στυλ σου, Σταύρο. Μ' αρέσει πολύ. Το στυλ που τα λέει, όχι το στυλ που ντύνεται. Το στυλ που τα λέει, σεφ. Τα λέει, εντάξει. Παρθαλίτη! Τι μου λείπει, σεφ. Αλλά εσύ έχει ξεχάσει να φέρει κάλτσες στην αισθητή. Για πες. Δεν μπορώ άλλο έτσι με αυτό όμως. Δεν μπορώ, δηλαδή η ψυχολογία μου πάει στα πατώματα κάθε φορά που μιλάμε εμείς οι δύο, σεφ. Γιατί? Βρείτε το. Εγώ τι φταίω. Είχες πει ότι ξέχασα να φέρω κάλτσες, δεν το είχες πει. Εγώ. Ναι, όταν σου είπα τι είναι αυτό που φοράς, δεν μου είχες πει ότι ξέχασα να φέρω κάλτσες. Και σου είπα θα σου φέρω εγώ. Αυτές είναι δικές σας, να ξέρετε. Δικές μου. Οι δικές σας είναι. Τι εννοείς δικές μου? Εσείς μου τις είχατε φέρει, δεν το θυμάστε? Όχι. Μου λέει για τις κάλτσες, μου λέει για τα πουκάμισά μου. Ή έρωτας είναι αυτό ή μίσος, δεν μπορώ να καταλάβω. Η ζωή μου όλη, σεφ, που λέει και ένα τραγούδι. Σιγάρε στράτο. Σκηνοθέτη, αυτό ντύστο με άκι πάνω από πίσω. Για πες. Λείπει το αμάξι μου. Δεν είσαι από αυτούς που μπαίνουν τίγκα στις πλατείες με μουσική για το χέρι απ' έξω. Όχι, όχι. Το αποφεύγω γιατί μένω και στα λιώσια, άρα θα στοχοποιηθώ. Σε είδα
να κλαβεύεις, σε είδα να κλαβεύεις. Έλα, λέγε. Όλα καλά, σεφ. Φώναξε ότι έχουμε... Πόσο? 25 λεπτά. Έχουμε 25 λεπτά! Ωραία. Εσύ γιατί κρίνιαζες το masterclass? Σε αυτό δεν κρίνιαζα. Απλά επειδή δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση, ήθελα να τη λύσω από τη στιγμή που υπόθηκε εκείνη τη στιγμή. Τη λύσαμε. Πιστεύω πως τη λύσαμε. Εσείς για πείτε μου, τι κάνετε, όλα καλά? Δόξα τω Θεώ. Το μαγαζί όλα καλά? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ο κόσμος έξω? Νέα Δημοκρατία έχουμε ακόμη. Ωραία. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος. Το είπαμε, αφού σου έφεγε και χθες. Τι άλλο σημαντικό, Πανιόνιος πάει β' εθνική όπως είναι. Θα πάει. Εύκολα. Έλα ρε, τώρα με στεναχωρείς. Και δεν στεναχωριέμαι τον Πανιόνιο, για σένα στεναχωριέμαι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Προχθές είχα βγει μια βόλτα στα Λιώσια και έπεσα σε κάτι φίλες. Στα Νέα Λιώσια. Και κάτι συζητάγανε κάτι κοπέλες στο δίπλα τραπέζι. Τι συζητούσαν? Έκανα ότι δεν άκουγα. Τι λέγανε σε? Για ένα Σταύρο που έμπαινε με χειρόφρενα στην πλατεία. Ποτέ. Λέμε είχε... για άλλο Σταύρο, για το Σταύρο την Κύπρο. Και είχε ανοιχτό το παράθυρο, όχι, λέει. Το είχα δώσει για μία μέρα πριν πούμε και έπαιζε μπαλά μόνος του στο Ήλιον, το ζούσε. Αλήθεια λέει ο Σεφ, εσύ λες τα ψέματα, ο Σεφ λέει αλήθεια. Μας έχεις κάνει ρεζίλη, Σεφ. Εγώ. Μας έχεις κάνει ρεζίλη. Άρχοντας έχω, τι εννοείς. Με κόβεις για τέτοιο άνθρωπο. Μόνο για τέτοιο σε κόβω. Ευχαριστώ πολύ. Έλα ήσυχα, ε. Καθαρό σεφ. Έλα ήσυχα. Σεφ, μην το κάνεις αυτό. Ο σεφ νομίζω με έχει κόψει για αρχικά γκούρα. Έχω παρεξηγηθεί, είμαι σίγουρος. Τώρα σε ατομικό επίπεδο είσαι πάρα πολύ καλά. Είσαι συνέχεια μπροστά. Όταν σου δίνουμε και 5-6 τριγύρω, θα κάνεις μαντάρα. Μάλλον πρέπει να είσαι μια ομάδα μόνος σου, να σε αφήνουμε μόνος σου. Δεν είναι έτσι. Και να είναι 14 κόκκινοι και ένας μπλε. Και να τρέχεις μόνος σου. Δεν θα βγεις εύκολα πάλι. Όχι. Όχι. Ξανά. Γεια. Τι κάνεις? Τι καλό φτιάχνεις? Φτιάχνουμε ένα εκμέ κατά ύφη παραδοσιακό. Ωραίο γλυκό, σεφ. Ωραίο. Μεθανιώτικο, ε. Μεθανιώτικο. Ποιο σκέφτηκε? Λίγο εγώ. Δυσκολεύομαι, άλλο αλλά το κάνω αυτό. Πού και πού το κάνω. Άλλο και αυτό. Ωραία. Έχεις δει καμιά συναυλία εδώ στο Τεχνόπολη, έχεις ξαναρθεί? Έχω δούλευα εδώ, σεφ, 2013-2014 δούλευα εδώ. Τι? Σε ένα μπεργκεράδικο τότε. Έχει κλείσει τώρα γι' αυτό. Προφανώς. Γι' αυτό θα έλεγα, ότι ποτέ δεν θα υπάρχει. Το κλείσες, ωραία. Τότε ξεκίνησα, μετά είχα πάει στην πρώτη μου δουλειά, πρακτική. Έκλεισε? Όχι, δουλεύει ακόμα και πάει πολύ καλά. Μια χαρά. Και να σε ρωτήσω, καμιά συναυλία έχεις δει εδώ? Όχι, σεφ, έχω έρθει. Φουρέιρα, κάτι. Burger Fest, έχω έρθει και σε τέτοια πραγματάκια. Α, είσαι του πολιτισμού, ε? Είμαι του πολιτισμού, ναι. Όταν τελειώσει το παιχνίδι και βγεις, ναι, τελειώσουμε κι εμείς. Θύμισε μου να μην κάνουμε παρέα. Ευχαριστώ πολύ, σεφ. Παρακαλώ. Για να κάνετε εδώ, τι γίνεται. Α, ωραία φαίνεται αυτή, ε? Δεν μυρίζει. Α, μια χαρά. Απλά μην σκύβεις και πολύ, γιατί άμα πέσεις αυτός ο υδρότας μπορεί να ρεώσει. Έλα ρε σεφ, τώρα μην έλα, το κάνεις αυτό. Φεύγω, γεια. Σκουπιστώ, ευχαριστώ. Πού να πάω τώρα, πού να πάω, πού να πειράξω. Επίσης να ξέρετε έτσι μια γενική οδηγία όταν αναλάβετε μαγαζί, όταν κάτι δείτε ότι πάει στραβά, το αφήνεις στο μάγειρα και το λες κάτω, πάω να κάνω κάτι παραγγελίες και έρχομαι. Φεύγεις και ό,τι λάθος είναι το φορτώνεις μετά. Λες, κάνε παιδί μου, πάω να κάνω κάτι παραγγελίες και έρχομαι. Βαρθαλίτη, κάνε άλλη μία, πάω να κάνω κάτι παραγγελίες. Πάμε, έλα. Κάνε μια ωραία. Να φτιάξουμε δύο. Λοιπόν, θα αναφέρω και ένα πιάτο και τελειώσαμε. Θα πάω εγώ, σεφ. Ποιο θες? Όχι, σιγά το γούστο. Κοίτα που κάνω σου φορά, σε αφήσουμε να θες και πιάτο. Κάντι, φίλε, ξενοδοχείο. Όχι, σεφ. Γάντι, σεφ. Φύγαμε, έλα. Σταύρο, ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, το είχα πει εξ αρχής ότι ήθελα να είμαι στην ομάδα του κ. Κουτσόπουλου. Σε φυσιογνωμία και το χιούμορ του μου ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι αυτό το πείραμα που ό,τι και να πει δεν ποτέ θα το πάρω κακού προαίρετα και μου αρέσει πάρα πολύ να συνεργαζόμαστε στο. Και αυτά τα λίγα λεπτά που είναι στο Masterclass. Βαρθαλίτη, με τι τελείωσες την τρίτη δημοτικού? Με 10, σεφ. Όντως. Εννοείται. Σταύρος, βα. Το σεφ. Επόμενο. Έχω να το δώσω. Τη δίσκο. Γιατί πετάχτηκες εσύ? Συγγνώμη. Τώρα. Συγγνώμη. Απλά ακούω την κουβέντα γιατί μπορεί να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Καλά. Άστο, αυτό το κρίνουμε εμείς. Άστο. Σταύρο. Γεια σεφ. Για πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε μία Ελληνίδα πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Τη γνωρίζεις? Όχι, σεφ. Αν δεν είναι Φουρέιρα, εσύ τίποτα, ε. Ξέρεις γιατί σε συμπάθω? Γιατί μωρό παιδί. Γιατί είσαι. Με κοιλιά. Γιατί είσαι και του Σαλονιού και του Αλωνιού. Δηλαδή, έχεις πάρει ζαμπόν, κύριε Στέφανε, και έχεις πάρει και τον Ιβίσκο. Δηλαδή, έχεις πάρει ένα υλικό το οποίο είναι ταπεινό και. Έτσι. Είναι, ρε παιδί μου, για το τόστ. Και έχεις και πάρει και τον Ιβίσκο, που είναι, ρε παιδί μου, πιο γκουρμέ, πιο έλεγκαν. Αυτό το ταλέντο που έχεις να συνδυάζεις πράγματα, άλλοτε επιτυχώς και άλλοτε. Με πλήρη αποτυχία. Πάλι για τα ρούχα πάτε, σεφ. Όχι, όχι, για τα φαγητά. Μην αγχώνεσαι. Δεν είσαι και πολύ πετυχημένο σε ό,τι κάνεις. Λοιπόν, άντε, καλή επιτυχία. Να ξεκουράζεστε και λίγο, να περνάτε καλά. Μόνο μαγειρική, σεφ. Ο Βαρθαλίτης περνάει καλά μια χαρά. Σαν τον Ολυμπιακό δεν έχει. Ο Ολυμπιακό, ρε. Σαν τον Ολυμπιακό και Πανιονάρα, σεφ, πάμε. Πάμε. Γιατί πετάγεσαι εσύ, παιδί μου? Με τραβάει κάτι, σε με τραβάει κάτι. Ο Σιόπλο έρχεται σίγουρα επίτηδε από πίσω μου και κάθε ακριβώ στη μέση, Σταυρή και Σταύρο. Μ' αγαπάει, δεν το ομολογάει. Δεν το ομολογάει έτσι με αλφαγιώτα, με αλφαεψιλονίτα και θέλω να το πει δημοσίως ότι με αγαπάει και με αδυναμία του.
Αφού τον αγαπάω, εντάξει, το ξέρει, το ξέρει. Του έχω μια συμπάθεια. Βέβαια, αυτό δεν αλλάζει. Εννοείται, σε εμά. Μα δεν το θέλω αυτό. Αλλά μια συμπάθεια. Υπάρχει. Ωραία. Και τι καλό φτιάχνει. Σε θα κάνω ένα ταρτάρ από χτένι, ένα καπνιστό κολλιό, μια ξηδάτη πίκλα καλή με χαμομήνι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, Σεφ. Καλή επιτυχία, Σταυρό. Να σε καλά, Σεφ. Αγαπάω Κουτσό, αλλά δεν απαντάω. Με το μέντορα θα κερδίσω αν κερδίσω. Ο κύριος Τσόπλος απλά θα είναι δίπλα και θα παρατηρεί. Με τι δεν είσαι ευχαριστημένος? Έχω πάρει κάποια κιλάκια το τελευταίο καιρό και θέλω να τα χάσω αυτό. Μόνο με αυτό. Προβληματίζει, ναι. Μαγειρικό και αυτό, μαγειρικό. Μάλιστα. Επιστρέφει δυναμικά ο Σταύρος. Είχαμε χάσει από τα ωραία στισήματα, νομίζω. Μία-δύο εβδομάδες τώρα είχαμε δει κάτι ατομικές προσπάθειες. Είναι γιατί είχε πάρει κάτι κιλάκια και δεν μπορούσε να κουνηθεί γρήγορα. Α, αυτό. Σταύρο, πώς σου φαίνεται το πλεονέκτημα? Διαβολικά καλό. Νομίζω είναι στην κόψη του ξηραφιού να χαρακτηριστώ. Και να μην ξεχνάμε ότι ο μόνος που δεν επηρεάζεται είσαι εσύ ο ίδιος. Που έχεις ασυλία. Είναι τόσο δυνατό το πλεονέκτημα που το επόμενο βήμα είναι να φύγει κάποιος από εμάς και να έρθεις εσύ εδώ. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο. Θυμίζω ότι είσαι γουρλής, γιατί στις ομαδικές έχεις χάσει πόσες φορές. Αφήστε το, αφήστε το. Εντάξει, το λέω για τα στατιστικά. Δεν υπάρχουν στατιστικά. Τα στατιστικά είναι για τους αριθμολόγους, σεφ. Έχεις κερδίσει μία από τις πέντε. Γουρλής, γουρλής. Μη χαθείς να μας κάνεις ποδαρικό την πρωτοχρονιά και. Κάτι μέτρο και λέω: έχω κάνει κάτι λάθος. Δεν θα μαγείρευα καλά. Το ένιωθα. Για ποιο λόγο, συγγνώμη, Σταύρο. Με το δικό μου το μυαλό, με ό,τι μπορώ να σκεφτώ. Που έχετε πει και εσείς, δεν είναι πολύ μεγάλο. Σε βλέπω ότι κάθε φορά που το λες με κοιτάς στα μάτια και περιμένεις. Πάμε. Και ο φίλος ο Σταύρος έκανε προσπάθεια για πανακότα, Θυμίζω τον καιρό που έφτιαχνε μαραγώδες αυτός. Εγώ έφτιαχνα διαστημόπλια. Κάτι λέει για την πανακότα σου. Πώς γίνεται να μελάκα, δεν ξέρει. Πολύ ωραία. Τσίμπησε ο Βαρθαλίτης. Αυτό το διλεπτάκι που εμείς δοκιμάζαμε, είχαμε να παίζουμε κάτι. Και πάμε τώρα να δούμε στα του πιάτου. Κάτσε να φύγει, πρέπει να φύγει ο ενόχλας. Δεν πειράζει. Με κάνει ότι φαίνομαι πιο αδύνατος τώρα. Στο να κάτσει λίγο δίπλα εδώ. Όλα καλά. Όλα καλά. Έλα, φίλε, με κόβεις τώρα τα κοντινά. Κάνω τα κοντινά με το σεφ. Κάνουμε τα σεφ. Πάμε. Πού είσαι, Βαρθαλίτη, έλα. Έλα, Θείο Λεωνίδα, έλα. Σε θυμήθηκα, ρε Σατανά. Έλα, έλα. Πρόβα το παΐδι σου φέρα. Από πού ρε σεφ? Παΐδι εδώ, πήγα με μια τσίπουρα. Καλά, έλα, εννοείται πως θα πάω. Μην το βάλεις κανένα πιάτο, Μέσα σας σε φέρα. Βαρθαλίτη, έρχομαι. Καλώς το σεφ. Όλα εντάξει. Ναι, σεφ. Μπέλος, τι μου είπανε να ρωτήσω. Μπέλος κάτι, δεν κατάλαβα τι. Πρέπει να ρωτήσω. Αν ο Δημήτρης γκρινιάζει. Ο άνθρωπος, σεφ, είναι εδώ και 2,5 ώρες με ένα φυλάκι στο μάγουλο. Του έχει πει ότι θα το κάνει έτσι. Ντροπή. Τι να του πω. Ντροπή. Τσάμπα μάγειρας. Είναι καλός μάγειρας. Θα το κόψω το μουστάκι. Δεν τον βλέπετε πώς είναι. Ρε 5 λεπτά, θα του κόψω, θα του βάλουμε σε πιο τελευταία στιγμή. Τι νομίζεις. Αδάτσι, τελειώνει ο Σταύρος τώρα το γλυκό. Δάτσι, αλόκρεμα. What? Από το πικαντήλι μας έρχεσαι, όχι. Πικαντήλι μέσα. Από το ήλιο δεν είσαι. Από δίπλα από την οθόνη μεγάλη. Από το ήλιο είσαι. Άνω. Άνω ήλιο, σωστά. Άνω λιώσια. Σωστά είναι το τετραγωνικό πιο ακριβό εκεί. Για συνέχισε. Δεν είναι φθηνό, είναι. Ναι, για πες. Βαρθαλίτη, έχασες τη βαλίτσα στο αεροδρόμιο. Σε μάλλον μου τα κλέψα τα ρούχα. Στίχημα. Περιμένεις να σε στείλουν, ναι. Φωνέσαν τα μάτια. Κάνω σκουότ με τον Μπέλο τώρα. Ποιος θέλει, σεφ? Δήμος. Εσύ δεν μας νοιάζει. Δήμος, σε ρώτησα. Έτσι πρέπει να είναι. Ναι, αλλά δεν σε ρώτησα. Δεν σε απαντώ. Μέχρι να κάνεις ένα πιάτο αντάξιο να κεντρήσει το ενδιαφέρον μας για να ξεχάσουμε την εικόνα που είχαμε με το σορτσάκι που ήσουν εδώ. Δεν θα το καταφέρει ποτέ, σεφ. Ποτέ. Δεν υπάρχει τέτοιο πιάτο. Θα παίξει το επεισόδιο, μας κάνουν μήνυση. Θα μας κάνουν. Θα πάμε αυτόφορο. Θα πάμε. Τι ήταν αυτό? Άστε, σεφ. Είσαι ωραίο, παιδί, είσαι ωραίο, αλλά τι ήταν αυτή η αηδία, τι ήταν αυτή. Βαρθαλίτη, λέγε. Έλα, σεφ. Σειρά σου. Εδώ, σεφ, παίζω με τα κρεμμυδάκια μου. Ναι. Μου πέφτουν και τα κρεμμύδια όταν θα το βλέπω. Ωραία. Δεν ακούστηκε ωραία. Έχετε λίγο περισσότερο από 50 λεπτάκια. Θέλε, σεφ. Είμαστε εντάξει. Τόπος, σεφ. Να κάτσε ή να φύγω. Φύγετε, σεφ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάντα να σας βλέπω. Κουτουλουπού, κουτουλουπού. Αυτά. Σταύρος. Ιταλική είναι, σεφ, με ένα σιρόπι στην ουσία που το προσθέτουμε στους 117 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Και είναι η πιο σταθερή ή πιο ασταθής? Η πιο σταθερή. Ωραία, η πιο ασταθής ποια είναι? Η γαλλική. Η γαλλική. Η ελβετική είναι με. Κάπου στη μέση. Τα ζεσταίνεις. Ωραία. Μέσα ξέρεις. Κάτσε. Έλα, κάτσε.
Δεν τελειώνει αυτό το αστείο. Τι έπασε, Βαρθαλίτη, δεν θες. Όχι, σε. Είπαμε στην πρώτη φάση, κάρτα Ηλίας για τους ευάλωτους. Από εδώ και πέρα παίζουμε ο καθένας για τον εαυτό του. Εν τω μεταξύ, είχαμε φάει το κεφάλι μας, τι είχαμε ξεχάσει και είχαμε ξεχάσει να σε ρωτήσουμε. Sorry. Φεύγω. Δεν θα μου πει τα μαγειρέψει, θα μου το βολέψει. Τέλεια, πες μου, τι θέλω να μάθεις. Δεν ξέρω και πολλά, μέσα στο παιχνίδι είμαι. Εσύ θα μου πει. Μάλιστα. Αλλά. Αυτά, σεφ. Φαίνεσαι ανανεωμένος. Δεν γλυφώ. Κάτσε λίγο. Για πες. Τι γίνεται. Για πες. Για πες. Αστάσε. Όχι. Έχω σκεφτεί μια πολύ ωραία συνταγή. Σήμερα δεν θέλω να χρησιμοποιήσω. Για να σκεφτείς. Πρέπει να έχω τι μυαλό. Τι χρειάζεται να έχεις. Νεφρό. Μάλιστα. Είναι πιατάκι, εντάξει. Το σκεφτεί όλο. Ναι, σεφ. Το έχω σκεφτεί όλο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίο. Κουτουλού, ναι, σεφ. Είναι πολύ ωραίο, ευχαριστώ. Με διώχνει. Παρακαλώ, είναι αγέννη. Δεν το κάνω. Ευχαριστώ πολύ, σεφ. Βαρθαλίτη, τι θα φτιάξει. Σεφ, ένα συνδυασμό από λεμόνι φράουλα. Εντάξει, με το σαφράνι. Και σαφράνι, δεν εννοείται. Γι' αυτό έχουμε έρθει, σεφ, για τι προκλήσει. Έχουμε έρθει σήμερα, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Συγκινητικό. Συγκαταφέρουμε. Ήταν ωραία τα πράγματα. Είχα ωραίο ερμό. Όχι, το κρατάω, αλλά βαρέθηκα. Έχετε ξεπεράσει τον Dion Ice στιλιστικά. Δεν γίνονται αυτά. Τέλειο. Στιλιστικά άψογος. Εδώ πέρα αυτό εδώ είναι. Αυτό εδώ. Αψεγάδιαστος, αψεγάδιαστος. Ωραίος είσαι, αλλά αυτό εδώ δεν. Προσπαθώ να το μαζέψω, το μαζεύετε. Βαρθαλίτη, μαζεύετε από πουθενά, το λέω. Η άβρα του μου ταιριάζει πάρα πολύ. Εξ αρχής ήθελα να είμαι και στην ομάδα, το έχω πει χιλιάδες φορές. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον τύπος. Και σαν σεφ και σαν άνθρωπος. Και γενικώς κάθε μέρα που το γνωρίζω όλο και περισσότερο μου αρέσει. Μάλιστα. Ετσέτερα, ετσέτερα.